Νοέμβρης του 2010. Καθημερινός περιηγητής στο λόφο φιλοπάπου μαζί με το σκύλο μου. Ο λόφος γύρω μου καταπράσινος. Οι αρχαιολόγοι μιλούν για την πόλη των βράχων. Ενστικτοδός μου ήρθε να ξεστομίσω τη λέξη κήπος για ό,τι έβλεπα γύρω μου. Ο κήπος φιλοπάπου. Ή μήπως δεν είναι έτσι. Την επόμενη μέρα η φωτογραφική μηχανή έγινε απαραίτητη στις βόλτες μας. Φωτογράφιζα τους ολάνθιστους κατοίκους του λόφου για να συντάξω ένα αρχείο χλωρίδας. Καθώς αυτό μεγάλωνε, απευθύνθηκα σε βοτανικούς του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη βοήθειά τους τα φυτά αποκτούσανε ταυτότητα. Πέρασαν 2 χρόνια περιμένοντας την ανθοφορία τους. Αναζήτησα την καταγωγή τους. Το 30% των σημερινών φυτών είναι άπικοι, όχι μόνο στο λόφο, αλλά και στη Μεσογειακή Λεκάνη. Μάρτις του 2011. Ταξίδεψα στην Οξφόρδη για τη Φλόρα Γκρέκα. Ο ζωγράφος της Μπάουερ απεικονίζει μεταξύ άλλων και το λόφο. Γυμνό. 58 φυτά συνέλεξε ο βοτανικός Σίπθροπ στην Αττική. Κανένα από το λόφο. Φωτογραφίες του Ελιά επιβεβαίωσαν το χαρακτηρισμό των αρχαιολόγων. Ο λόφος μέχρι και το 1920 είναι γυμνός. Τρίτη εκστρατεία του Χριστόφορου Κολόμβου στην Αμερική. Μέσα από ένα φινιστρίνι γράφει στο ημερολόγιο του «Νέα φυτά και ζώα, θραύσματα του κήπου της Εδέμ». Τα νέα φυτά που μεταφέρθηκαν κατόπιν θεμελίωσαν τον πρώτο βοτανικό κήπο στην Πίζα το 1544. Αναθεωρημένη αναπαράσταση του παραδείσου. Νησιά κατά μεσής των ωκεανών έγιναν σταθμοί εγκληματισμού των φυτών για τα πολύμινα ταξίδια τους προς την Ευρώπη. Νησί, πλοίο, κήπος. Σημαντικοί διαμεσολαβητές στην επιστράτευση των φυτών. Πολύμινα ταξίδια. Έλλειψη νερού. Στα αμπάρια δυναμία φωτοσύνθεσης. Στο κατάστρωμα θάνατος από τον θαλασσινό αέρα και το αλάτι. Μόνο σπόροι και κακτοειδή φυτά κατάφεραν να φτάσουν. 1829. Gordian Case ήταν η λύση για μεταφορές ζωντανών φυτών. Στο εσωτερικό του τα φυτά αναπτύσσονταν εξαιτίας της ανακύκλωσης των υδρατμών. Ο ίδιος ο Ward περιγράφει το εύρημά του ως μια μικρογραφία της Εδέμ. Έκτοτε ξεκινά παγκοσμίως μια έκρηξη στην ανταλλαγή φυτών. 1838. Βασιλικός κήπος. Νυν εθνικός. Φυτεύτηκαν πάνω από 500 είδη που ήρθαν κυρίως από τη Γένοβα. Αδιανόητη η μεταφορά τους χωρίς τη συνδρομή του Wardian Case. Η πόλη των βράχων αποκτά χώμα από τη διάνοιξη της λεωφόρου Συγκρού, αφού τα μπάζα εναποτίθανται στο λόφο. Γενάρης 1900. Πρώτη δεντροφύτευση από την πριγκίπισσα Σοφία. Τα μονοπάτια του Φιλοπάπου, καθώς και η μεγάλη δεντροφύτευση με ελληνικά φυτά του 1957, φέρουν την ψυχή του αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη. Μια βρωμοκαριδιά προστατευμένη με πέτρες. Θυμάμαι τον πατέρα μου που έβαζε τούβλα γύρω από τα δέντρα. Τούβλο, μπρικ. Αναζήτηση στο Google για εικόνα μπρικ. Πρώτη εικόνα τα Lego. Φτιάχνω το πρώτο σχέδιο με Lego. Το θεωρώ αποτυχία. Στάθηκε όμως αφορμή για να μου δωρήσει μια φίλη μου ένα Lego ρολόι. Έκτοτε μετρώ αλλιώς το χρόνο. Από το χρόνο στο χώρο και από το χώρο στην εγκατάσταση. Ιούλης 2011. Ένας γέροντας ανηφορίζει το λόφο κρατώντας 2 πλαστικά μπουκάλια νερό για να ποτίσει τα φυτά που φύτεψε.
Απρίλης 2013. Ο λόφος μετατρέπεται κάποιες στιγμές σε σπίτι μου. Εκεί γιόρτασα με φίλους τα γενέθλιά μου. Φλόρα Φιλοπάπου. Ένα ταξίδι από την πόλη των βράχων στο κήπο.